Συνεχίζουμε και μετά την σύσκεψη των μπλόκων της Θεσσαλίας και Θεσσαλιότητος που κάναμε χθες στον Παλαμά Καρδίτσας. Αποφασίσαμε σήμερα 4 η ώρα κάθε μπλόκο να βγει σε Εθνική Οδό για να κάνει τη σύσκεψή του, όπως κάνουμε και εμείς εδώ. Σήμερα εμείς έχουμε και τους μελισσοκόμους, οι οποίοι και αυτοί έχουν τα ίδια προβλήματα και με εμάς. Είναι πρόβλημα επιβίωσης και για αυτούς. Και συνεχίζουμε να πιέζουμε και να διεκδικούμε λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που έχουμε. Από την άλλη, ετοιμαζόμαστε για το Σάββατο, 12 η ώρα στην Αγρότικα, στη Βόρεια Πύλη, όπου όλοι οι αγρότες από όλη την Ελλάδα, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, θα δώσουμε δυναμικά, μαζικά, την αγωνία μας προς την κυβέρνηση και την άσκηση πίεσης για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. Να μην σβήσει το καπνιστήριο του μελισσοκόμου, αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους μαζί με τα αδέρφια μας, τους αγρότες. Έχουμε κοινά προβλήματα μαζί με τους κτηνοτρόφους, όσους καλλιεργούν τη γη. Μετά από 3 χρόνια πλημμυρών, πανδημιών, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που απαιτούμε είναι άμεσες αποζημιώσεις. Αυτό που θέλουμε είναι να αντιληφθεί η πολιτεία πόσο σημαντική είναι η επικονίαση και πόσο σπουδαίο είναι το επάγγελμα του μελισσοκόμου. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, γι' αυτό θα είμαστε εδώ αύριο.